πάμε. Καλά, προς το παρόν. Εγώ μόλις τέλειωσα το γύρισμα στα χαλκιδά χρόνια, είχα κάτι έπιασε την Νάταλη, έτσι μπήσαμε κάτι τη. Κάτι τη. Μακαρόνια του φούρνου, ναι. Πολύ στην κρέμα. Εγώ προσέχω τον, ο ίδιος δεν προσέχει. Θέλει να τα φκαρούλα στη φορά. Ναι, με λέγω, πτέω, μην το σουξουλάς του το λάλος, γιατί να μας κάνουν πάλι πρωτοσέλιδα, μην μας έτσι. Αν μας τα αποκάλυψαν τώρα, στην εφαρμογή της Χριστιανής θα έρθει στο τέλος. Τώρα είναι πολλά ώρα στη σχέση μου. Ήταν καλά. Τώρα πέρασα πολλά ώρα. Να συζητήσουμε μετά τις απαντήσεις σου. Ποιος είναι πιο ευαίσθητος? Είμαι πιο ευαίσθητη, απλά το δείχνω. Και είπες το και εσύ ο ίδιος, πολλές φορές. Ότι τι, ότι είσαι ευαίσθητη. Ναι. Είναι ευαίσθητη, αλήθεια. Άμα της πιέσεις το χαίνι της νευριάζει πολλά. Προσέχω την Ναταλία, αγαπώ την πολλά. Οπότε, αυτό υποδρώνει και την ευαίσθησία μου προς τα άτομα της. Ποιος θα πήγαινε διακοπές μόνος του? Αν με άφηνε, ήταν να πήγαινε, αλλά με αφήνει. Πήγα απλά δεν θέλει να πάει μόνος του. Ναι. Ναι, εγώ... Πήγαινε αγάπη μου. Πήγαινε να περάσει καλά. Πήγαινε ως φίλους σου, να μεθύσετε, να περάσει καλά. Να μην απαντάς τα τηλέφωνα, αν έχει πρόβλημα. Σας απειλητικά, καταλάβες. Θα πάει αγάπη μου, πήγαινε. Πήγαινε, δεν πάει. Γιατί δεν πάει. Ποιος λέει πιο εύκολα συγγνώμη? Εγώ, γιατί αναγνωρίζω τα λάθη μου, γιατί όταν που κάνω λάθος πρέπει να το πω κατευθείαν, δεν βάζω καθόλου εγωισμό, κατάλαβες. Ωραία, αυτή η Ναταλία ζητώ συγγνώμη εγώ για να την κάνουμε, κατάλαβες. Είδες την που γελάσε πριν το πω, γιατί έξερε την αλήθεια. Ποιος είπε πρώτος αγαπώ? Εντάξει, είμαι γυναίκα. Οι γυναίκες το λένε πρώτα. Ναι, από πότε? Αλλά ήρθαμε σε σημείο που το λέει πιο πολλές φορές από μένα. Ποιος μαγειρεύει καλύτερα? Άντε ρε, άντε μου. Γιατί σηκώνεις κάτι? Αφού είναι εγώ που μαγειρεύω καλύτερα. Ποιος μαγειρεύει? Και να τα φκαρούλα στη φορά. Θέλεις. Όχι, μαγειρεύει καλά η Ναταλή. Όταν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ας πούμε, στην κουζίνα, βγάζουμε ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα. Κάνει γλυκά, που εγώ δεν το έχω. Έχω τα φαγητά. Ναι. Θα επαναλάβω την ερώτηση. Ποιος από τους δυο σας μαγειρεύει καλύτερα? Ποιος γκρινιάζει περισσότερο? Είπε μια φορά την αλήθεια. Όχι, καθόλου απειλητικά. Γκρινιάζω εγώ. Γκρινιάζεις, ναι. Γκρινιάζω για να νουλά. Οπότε παραδέχεσαι ότι γκρινιάζεις. Δεν γκρινιάζω. Εγώ δεν γκρινιάρα καθόλου. Ούτε ιδιότροπη. Ό,τι θα είναι να φάω, όπου θέλει να πάμε. Όπου θέλει να πάμε. Όπου θέλει να πάμε. Ή έτσι θα πάμε. Και το φάει. Και το φάει να γκρινιάξει. Πάμε αρχίσον τελειβερά 4 λεπτά να έρθει πιάνει τηλέφωνο για που είμαστε γειτονιά. Ποιος ξυπνάει πρώτος το πρωί? Αν να πω κοινή, ξυπνώ εγώ πρώτος. Γυριστώ, γιατί θα ανεβριάσω τώρα. Αφού είπα σου. Ανεβριάσω, δεν θα πάω καλά. Αμα πω ψάρεμαν κοινή. Το λοιπόν. Καλά να αγαπημού, ξέρεις πέρα 4 για πάεις παστά βουνά. Πέ την αλήθεια. Εντάξει. Ποιος κάνει σαν μωρό όταν αρρωσταίνει? Το λοιπόν είναι αρρώστητο δικός. Εγώ το πρώτο, με το πρώτο σύμπτωμα πάρτε με νοσοκομείο, πονώ το ένα, πονώ το άλλο. Εγώ μπορεί να αρρωστήσω, να σιωπήσω, να μην πω τίποτε, να μου περάσει. Θα έρθει και θα βρει το δαχτυλούι του. Να σου πω εγώ την ιστορία. Έπιαν τον η παράνοια, ότι μίχη μου εκκοτσίνησε, ότι μου έφτιασε όλο το χέρι του αριστερό, έπιαν την γιατρό τηλέφωνο. Έθελε να γρέλια. Όχι, έπιαν το νοσοκομείο, έπιαν να τη διώσει. Έθελε να γρέλια, έθελε να γρέλια. Ήθελα γρέλια, ναι. Ωραία. Σπαράνια να καταλαβαίνει και το κοινό στην Ελλάδα. Μάλιστα, οκ. Επία να βρω τη Εύρω, λίγα ρε φίλε. Εν ήβρα πολλά, επία σε ένα άλλο μέρο και μπήκε με έναν κάθι μπα στο δάχτυλο. Δάμε, και μολύθηκε. Μολύθηκε. Έπαθα μόλι, ήρθε τόσο.
με το συμπάθιο. Και έκανα μια γραμμή κόκκινη, πριστήκαν οι αρένες. Μόνος του γραμμή κόκκινη. Αφού είδες την, ήταν ολοφάνερο. Είπα σου, ναι, γιατί είναι από τα λαμπότερα. Έτσι διαλόγησα στην πολυκλινική. Τι, δεν μου πιάνε τη δύο συγγεφία, ούτε μου φύγει. Τι να του πει. Αλλά δεν καταλαβαίνετε για την Νατάλη μου που έγινε αυτό το πράγμα. Ποιος είναι πιο ιδιότροπος? Επέζει μια φορά την αλήθεια. Είπα την αλήθεια. Ό,τι θέλει ο Στεφάνος παιδιά, δεν θέλει αρτή από το. Αν δεν θέλει να πάει από το, δεν θα πάμε. Εντάξει, άντε να πάμε σπίτι. Ναι, αλλά να μπορούσαμε να πάμε για ένα από το, ποτέ δεν πάμε για από το. Δεν μόνο το πράγμα. Τι σχέση είναι, έχει ιδιοτροπία πας σε αυτό το πράγμα. Καλώς, είναι ιδιοτροπία το πράγμα. Καλά, είμαι εγώ ιδιότροπος. Είπαμε το πριν τις ιδιοτροπίες που έχεις. Ναι. Πες εσύ. Στα ρούχα, στα πούτσια, τα φαγιά. Μόνο που τα έχω, έτσι χωρίς κάθε κουμή μου φορώ τα ίδια. Είμαι ιδιότροπος, πας στα ρούχα. Ποιος ζητάει πρώτο συγγνώμη? Όχι, πρώτο και τελευταίος. Εγώ λέω το συγγνώμη γιατί το συγγνώμη είναι πολύ σημαντική λέξη. Ναι. Εκεί που πρέπει. Πού, άμα κόψω το χέρι μου και μείνω χωρίς και αφού πες εσύ να πεις συγγνώμη που κόψω το χέρι σου. Ποιος ζηλεύει πιο πολύ? Εγώ ζηλεύω εγώ, είμαι άνθρωπος εγώ ζηλεύει. Δεν ζηλεύω. Παραδέχτου. Θα το γυρίσω. Γιατί να το γυρίσω, εσύ ζηλεύεις. Τα φυσιολογική δεν ζηλεύω, αλλά δεν μου αρέσει να μπαίνει η άλλη στα χωράφια μου, από την παίρνει. Κατάλαβες, είναι και χωράφι. Δηλαδή προστατεύω και λίγο με δικό μου. Ποιος θυμάται επετείους και γιορτές? Όχι, εγώ δεν έχω επαφή με τούτο. Να τα ρωτήσεις πότε ήταν η γιορτή μου, θα ξέρει. Ξέρω. Πότε ήταν η γιορτή της? 23, του 24, του 26, κάνει το χειρότερο. 19. Ποιος κάνει σχέδια για γάμο? Περίμενε ρε, τα σου τώρα. Ποιος κάνει... Εγώ έβραγε τον ηθικό, το τόσο. Τι εντάξει, πάντε σοκ. Γιατί είπα σου αυτή. Δεν υπήρξαν καμία πρόταση, αλλά ναι, εντάξει. Ποιος είπε πρόταση? Ταξίδεψα λίγο σε λίγα περιοδικά, σε λίγες ιστοσελίδες. Εντάξει, εντός ήταν κάθε γυναίκα στο να παντρευτεί, πιστεύω, και ότι εννοείται ότι θέλω να παντρευτώ, αλλά σιγά σιγά, όλα γίνονται, εγώ όπως τα έχω μέσα στο μυαλό μου, βήμα-βήμα. Το επόμενο βήμα μου εμένα τώρα είναι αυτό στο σπίτι. Και μετά τα άλλα όλα. Ποιος θέλει να αποκτήσει παιδί? Έχει και ποιο θέλουμε. Ποιος πιστεύετε ότι κέρδισε? Σεπτούμενα, κάνουμε κάποιο διαγωνισμό. Όπως πάντα εγώ. Ποιος έχει κερδίσει? Κανένας. Τι όμορφο ζευγάρι, τι ωραίο ζευγάρι ακούσατε.